Και από τα Χανιά θα πάμε στο Ρέθυμνο. Θα συνομιλήσουμε με την Αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, καθώς η ζήτηση είναι αυξημένη για το αντιγρυπικό εμβόλιο. Ωστόσο, δεν ξέρω αν αυτό κατ' επέκταση σημαίνει και ελλείψεις. Ευρυδίκη Ψυχαράκη, κυρία Ψυχαράκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Σημαίνει ότι υπάρχει και έλλειψη, αυξημένη ζήτηση, κατ' επέκταση και έλλειψη? Ακριβώς. Η συγκεκριμένη έλλειψη, γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για έλλειψεις των φαρμάκων, αφορά την αυξημένη ζήτηση. Από εκεί προέκυψε η έλλειψη. Εμβολιάζονται και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τις ομάδες της ευπαθής? Θα σας πω. Έχουν οριστεί από το Υπουργείο οι ομάδες υψηλού κινδύνου ή αλλιώς ευπαθείς ομάδες, οι οποίες κανονικά εντάσσονται μέσα στη διαδικασία του εμβολιασμού. Με την πρωτοφανή κατάσταση που ζούμε φέτο και με το φόβο που έχει ο κόσμος και με τη σύγχυση που έχει να κάνει με όλες τις ανακοινώσεις που γίνονται σχετικά με τον ιό της γρήπης και με τον ιό SARS-CoV-2 ή αλλιώς την ασθένεια COVID και την κοινή συμπτωματολογία που αυτά περιλαμβάνουν, πολλοί κόσμος έτρεξε στο να προμηθευτεί το εμβόλιο, το οποίο από τη φετινή χρονιά και μόνο δίνεται αυστηρά με συνταγή γιατρού. Οπότε ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνταγογραφήθηκε και σε άτομα τα οποία δεν θα χρειαζόντουσαν να εμβολιαστούν λόγω του ότι δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα κενό και συνεχίζει να δημιουργεί και αυξημένη ζήτηση, γιατί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οι ευπαθείς ομάδες έχουν ήδη εμβολιαστεί. Δηλαδή, πιθανότατα κάποιος ο οποίος έχει συνταγή γιατρού στα χέρια του και πρέπει να εμβολιαστεί, το έχουν ανάψει το πράσινο φως για να εμβολιαστεί, επισκεπτόμενος σε ένα φαρμακείο να μην βρει το εμβόλιο? Κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μας είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Ιούλιο, ας το πούμε, το οποίο έλεγε ότι λόγω της ειδικής συνθήκης που επικρατεί φέτο, λόγω της πανδημίας, θα παραλαμβάναμε σταδιακά τις προπαραγγελίες που είχαμε κάνει ήδη από 7 μήνες πριν για τα εμβόλια για τη φετινή εμβολιαστική περίοδο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα στο μεγαλύτερο του ποσοστό τηρήθηκε ακριβώς και θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχαν και παραπάνω εμβόλια διαθέσιμα βάσει των προπαραγγελιών που έγιναν λόγω της έκτακτης συνθήκης, γιατί περιμέναμε ότι θα προέκυπτε αυτή η αυξημένη ζήτηση. Αλλά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μάλιστα. Ο κόσμος έχει ένα σταθερό στρες στον εμβολιαστή για το αντιγρυπικό, με το αντιγρυπικό εμβόλιο, ενώ στην ουσία δεν χρειάζεται. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί? Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία? Καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει. Ας το πούμε έτσι, ότι ορίζεται η εμβολιαστική περίοδος μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, γιατί από τη στιγμή που θα εμβολιαστεί κάποιος, ούτως ή άλλως χρειάζονται 14 μέρες προκειμένου ο οργανισμός του να έχει τα αντισώματα προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στον ιό της γρήπης. Ακόμα και τώρα εμβολιάζουμε κόσμο, γιατί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που έχουν να κάνουν με πρακτικά ζητήματα είτε και με υγειονομικούς λόγους, εμβολιάζονται ακόμα και τώρα. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, απλά επειδή ούτως ή άλλως αναμένεται να αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα κρούσματα γρήπης από τα τέλη Δεκεμβρίου με διάρκεια μέχρι και τα τέλη Μάρτη συνήθως, αυτά δείχνουν τα επιδημιολογικά στοιχεία. Μάλιστα. Όσο νωρίτερα εμβολιαστεί κάποιος, τόσο καλύτερα είναι. Κυρία Ψυχαράκη, και πού να έρθει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, θα πω εγώ αστειευόμενος. Ας έρθει και θα βγάλουμε την άκρη. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.